Υπάρχουν πολλά είδη παραμόρφωση. Η λέξη παραμόρφωση είναι ήδη μια συνθετή λέξη που αφορά την μορφή και την παράμορφη. Δηλαδή, αλλάζει τη μορφή. Στον ήχο, παραδείγματος χάρη, όταν αλλάξουμε τη μορφή αυτού που παίρνουμε εν σχέση με αυτό που δίνουμε. Υπάρχουν πολλά είδη παραμόρφωσης. Το πρώτο είναι το παραμόρφωση σήματος. Αυτό το λέμε overload. Το δεύτερο είναι ψηφιακή παραμόρφωση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι τελείως διαφορετικό ακουστό, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το τρίτο είδος παραμόρφωσης είναι η αρμονική παραμόρφωση, που γι' αυτό όλοι προσπαθούμε να το δουλέψουμε, να το κάνουμε, να το προσπαθήσουμε να το αφομοιώσουμε. Η αρμονική παραμόρφωση είναι και αυτή η παραμόρφωση, έτσι, δεν είναι κάτι καλό. Αλλά όπως και το φαγητό χωρίς σαλάτι δεν είναι καλό, αλλά είναι πιο υγιεινό. Δεν το έχω φαγητό χωρίς σαλάτι, έτσι, πιπερέ και τα διάφορα. Αυτό λοιπόν παραμορφώνω το φαγητό, παραμορφώνω το χρώμα. Έχει ήλιο έξω, βάζω γυαλιά, βγαίνω και τον ήλιο το βλέπω λιγότερο. Ή διαμορφώνω αυτό που θέλω εγώ να καταλάβω, να δω, να ακούσω, να γευτώ, σύμφωνα με κάποιους άλλους οδούς. Η μία οδός λοιπόν λέγεται προενίσχυση, η άλλη οδός λέγεται equalizer, η άλλη οδός λέγεται tube, τάξη α, FET, υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αλλάζουν το διαμερισμό συχνοτήτων που υπάρχει στην είσοδο. Η αρμονική παραμόρφωση λοιπόν είναι η παραμόρφωση των αρμονικών, δηλαδή η ένταση των αρμονικών μεταξύ τους που αλλάζει είτε σαν ένταση, είτε σαν πυκνότητα, είτε σαν μέγεθος. Στο tube, παραδείγματος χάρη, έχουμε πολύ πιο έντονα την αρμονική παραμόρφωση. Αυτό που λένε ζεστός ήχος. Δεν είναι ζεστός ήχος, είναι λάθος ήχος. Με το λάθος ζούμε όμως. Χωρίς το λάθος μια ζωή θα ήταν άστα να πάνε. Η ηλικία μου, όταν ήμουν πιτσιρικάς και προσπαθούσα να κάνω ήχο, σαν σε στούντιο, σε συναυλίες, οτιδήποτε, το πρόβλημά μου ήταν το saturation. Σήμερα ο σημερινός νέος ψάχνει το saturation. Άρα δεν είναι τότε έκανα καλό και σήμερα κάνω κακό. Πρέπει να ξέρουμε τι είναι το καλό και το κακό. Έτσι λοιπόν η αρμονική παραμόρφωση είναι ο ήχος που από αυτό που παίρνουμε, σε σχέση με αυτό που δίνουμε, διαφοροποιείται. Η διαφοροποίηση είναι αρμονική διαφοροποίηση. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε μια ωραία φωτογραφία από 2 μέτρα. Αυτή τη φωτογραφία δεν βλέπουμε την ελιά που έχει εδώ, το σημαδάκι που έχει εδώ, έτσι. Όταν βάλουμε focus, όταν κάνουμε zoom, θα δούμε όλα αυτά τα λαθάκια. Απ' την άλλη μεριά, άμα έχουμε μοιοπία και δεν έχουμε τα γυαλιά μας, μια όχι και τόσο όμορφη γυναίκα, τη βλέπουμε όμορφη γυναίκα. Άμα βάλουμε τα γυαλιά μας, βλέπουμε τις ατελείες της ή το αντίθετο. Αυτό λοιπόν λέγεται αρμονική παραμόρφωση. Και δεν είναι διαφορετικό στον ήχο, διαφορετικό στην εικόνα, διαφορετική στην αίσθηση. Ο μάγειρας που προσπαθεί να βάλει περισσότερα μπαχαρικά μέσα σε ένα φαγητό, κάνει μια αρμονική παραμόρφωση. Ο ηχολήτης που προσπαθεί να βάλει διάφορα inserts, tube, FET, τάξη α, τι κάνει αρμονική παραμόρφωση. Ο εικονολήπτης που βάζει φίλτρα μπροστά, τι κάνει αρμονική παραμόρφωση. Όλα αυτά λοιπόν, η αρμονική παραμόρφωση είναι πια μια τέχνη των αισθήσεων. Μια τέχνη των αισθήσεων που είναι πολύ δύσκολο να μην την θέλουμε, γιατί αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Πάμε να δούμε.